Κοινωνική σύνοδος του Πόρτο λαμβάνει η χώρα σε ένα σημείο καμπής για την ευρωπαϊκή οικονομία. Καθώς επιταχύνονται οι εμβολιασμοί και η πανδημία υποχωρεί, η έμφαση της Ευρώπης θα δίνεται λιγότερο στην προστασία των θέσεων απασχόλησης και περισσότερο στη δημιουργία καλών νέων δουλειών. Αυτό για την Ελλάδα σημαίνει τρία πράγματα. Πρώτον, ουσιαστική επιτάχυνση των επενδύσεων με μείωση της φορολογίας, των ασφαλιστικών εισφορών και δημιουργία ενός καλύτερου επενδυτικού κλίματος. Δεύτερον, έμφαση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, έτσι ώστε οι νέοι μας να έχουν εκείνες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να βρουν καλές δουλειές. Και τρίτον, μια νέα εργατική νομοθεσία που θα δίνει δύναμη στον εργαζόμενο. Δύναμη να επιλέξει ο ίδιος την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Δύναμη να λέει στον εργοδότη του ότι δεν μπορεί να τον ενοχλεί εκτός ωραρίου όταν εργάζεται με τηλεργασία. Δύναμη να λέω όχι σε οποιαδήποτε κατάχρηση της εργατικής νομοθεσίας και σε απλήρωτες υπερορίες μέσα από την ψηφιακή κάρτα εργαζόμενων.